μέρος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη. Μεγάλη η σημερινή ημέρα, ευγενέστατη ακροατέ μου. Τρεις μεγάλοι. Εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε και ανυμνούμε την θείαν και σεβασμία μεταμόρφωση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού εν το όρι το Θαβόρ 40 ημέρες προ του πάθους του Κυρίου μας. Σήμερα λάμπει ο ουρανός και η γη. Λάμπουν και φρένονται οι ψυχές μας και τα πάντα και πανηγυρίζουν. Ο Ιησούς Χριστός μας, ο Κύριος, κατά το τρίτο έτος της επιγής παρουσίας Του και της δημοσίας Του δράσεως, και καθώς είχε πει στα τρία χρόνια αυτά πολλά στους μαθητάς και για τα πάθη και το θάνατό του, αλλά και για τα δικά τους πάθη και το δικό τους θάνατο και για άλλα δεινά, και καθώς είχε ομιλήσει και για τη βασιλεία του και για τη δόξα του, αλλά και για την Ανάστασή του και για όλα τα υπέροχα, και καθώς πήγαινε προς το εκούσιον πάθος στα Ιεροσόλυμα, ανέβηκε εκεί στη Γαλιλαία εις όρος υψηλών, στο όρος Θαβόρ κατά την παράδοση που σημαίνει ύψος, και εκεί, αφού είχε πάρει τους τρεις προκλήτους μαθητάς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν. Είχε ανεβεί με τους μαθητάς του, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, για να προσευχηθεί. Και μαθητές, καθώς ανέβηκαν, δεν είναι ψηλό το βουνό, είναι περίπου 400 μέτρα, αλλά σε σύγκριση με τα γύρω, φαντάζει υψηλών. Εκείνοι κουρασμένοι τι έκαμαν, αποκοιμήθηκαν, όπως και στον κήπο της Γεθσημανή. Και ο Ιησούς προσήφιετο, και καθώς προσήφιετο μετεμορφώθη. Εκείνοι οι Απόστολοι διαγρηγορήσοντες αφού ξύπνησαν, είδαν τη δόξα του και τον είδαν να μιλάει με τον Μωυσή και με τον Ηλία. Έκαμε τη μεταμόρφωσή του ο Χριστός, για να δείξει τη δόξα της θεϊκής του μορφής και για να αποδείξει ότι δεν είναι μόνο ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός της Μαρίας, αλλά και ο Υιός του Θεού. Και έκαμε τη μεταμόρφωσή του για να δείξει και την Ανάστασή του, να προτυπώσει, όπως λένε οι ίμοι στο Εσπερινό, και συνάμα να δείξει και τη λαμπρότητα της Δευτέρας παρουσίας του, αλλά και της Βασιλείας του, αλλά και τη δόξα του Πατέρα του, όπως τόσο ωραία μας τα λένε οι ίμοι. Και όλα αυτά γίνονται πρώτου πάθους, ώστε οι Απόστολοι, όταν τον ειδούν να πάσει και να σταυρώνεται, να έχουν δύναμη και θάρρος, αφού είδαν τη δόξα της θεϊκής του μορφής, αφού προείδαν τη δόξα της Αναστάσεώς του και τη λαμπρότητα της Δευτέρας παρουσίας του. Δηλαδή ο Κύριος τους εμψυχώνει, τους ενθαρρύνει, για να μπορέσουν να αντέξουν. Και ο Χριστός μας αυτό το κάνει με όλους. Όταν πρόκειται να μας συμβεί κάτι, μια δοκιμασία, ένα πάθος, ένα σταυρός,
μια δυσκολία, μια νέα γρήπη, ό,τι άλλο. Εκείνος μας εμψυχώνει, μας προετοιμάζει, μας δίνει δυνάμεις. Είναι κοντά μας, μας δείχνει τη δόξα Του, τη μορφή Του, το μεγαλείο Του, την αγάπη Του, την Ανάστασή Του, τη Βασιλεία Του, την παρουσία Του. Και έτσι τι γίνεται, μπορούμε και αντέχουμε, μπορούμε και βαστάμε, γιατί αν βλέπουμε κάποιους άλλους αδελφούς να έχουν βάσανα και δυσκολίες και τόσα δεινά, λέμε εμείς δεν θα αντέχαμε αν είμαστε στη θέση τους. Κι όμως την ίγαρη τύχη και το μέλλον αόρατον, έρχεται και η δική μας στιγμή και ώρα και βλέπουμε ότι αντέχουμε. Ποιος μας στηρίζει και ποιος μας υποστηρίζει, ποιος μας βαστάει και ποιος μας εμψυχώνει, ο Χριστός μας. Είναι φορές δεν μπορούμε να περπατήσουμε, δεν μπορούμε να σταθούμε. Είναι στιγμές που δεν έχουμε άλλη ώρα και άλλη στιγμή. Κι όμως κάποιος μας κρατάει. Αυτός είναι ο μυστικός ευεργέτης μας. Ο ανώνυμος ευεργέτης μας. Ο Ιησούς Χριστός μας. Ο άγνωστος και ο γνωστός. Και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν, στόρος ο Θαβόρ έδειξε τη δόξα της θεϊκής του μορφής, πως είναι και ο Υιός του Θεού, μαζί με τον Υιό του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει ένα ωραίο τροπάριο στην 7η οδή του κανόνας της ημέρας, «Νιν τα ανήκου στα οικούστη», το ψάλμαν του άξιονα στη σημερινή μέρα και γιορτή. Ποια τα ανήκουστα που ακούστηκαν, ότι ο Κύριος παρουσιάστηκε και ως Θεός μαζί με τον άνθρωπο, μαζί, ενωμένα αυτά, ασυγχύτως και ατρέπτος, αδιαιρέτος και αχωρίστος. Και όπως λέει Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο εραστής του Θαβωρίου Φωτός, την ώρα εκείνης μεταμορφώσεως, βγήκε στο παράθυρο της ανθρωπότητος, η Θεία Φύσης του Χριστού, και έλαμψε ο κόσμος. Ο Κύριος δεν πρόσθεσε τίποτα στον εαυτό Του, αλλά άφησε να ειδούν οι μαθητές Του όσο μπορούσαν τη δόξα της θεϊκής Του μορφής. Και όταν ύστερα εκάλυψε η νεφέλη το Πνεύμα του Άγιο και ακούστηκε η φωνή του Πατρός, οι Απόστολοι τι κάνανε? Μη φέροντες οράν την αθέα των μορφήν, έπεσαν στη γη με τα πρόσωπα. Έπεσαν στη γη με τα πρόσωπα, γιατί δεν άντεχαν. Σηκάνωσε ο Κύριος να δουν όσο άντεχαν, καθώς η δύναντο, τη δόξα και το μεγαλείο της μορφής του Χριστού. Κι ήθελε ακόμη με τη μεταμόρφωσή του ο Κύριος τι να δείξει? Να δείξει το αρχέτυπο κάλος της εικόνος, όπως λένε πάλι οι ίμοι της μεταμορφώσεως της σημερινής ημέρας. Δηλαδή πώς ήταν ο Αδάμ πρώτης πτώσεως. Ένδοξος, λαμπρός, φεγκοβόλος. Να δούμε τι είχε ο Αδάμ και μετά τι έχασε και τι του πρέπει εν Χριστώ Ιησού. Ήρθε να αμύψει τη φύση του Αδάμ, δηλαδή να την αλλάξει, να την αγιάσει, τη μεταβάλει από την παραμόρφωση στη μεταμόρφωση τη Θεία. Να τον κάνει πάλι θεοίκελο και θεόμορφο. Κι ήρθε για να δείξει ο Ιησούς Χριστός και της βασιλείας Του τη λαμπρότητα και τη δόξα. Και ακόμα το τι μας περιμένει με τα θάνατο. Τι μας περιμένει με τα θάνατο. Τα αγαθά εκείνα για τα οποία μας ομιλεί ο Απόστολος Παύλος ένιγματοδός και εκ των καθημάς. Τα αγαθά εκείνα αοφθαλμός σου κείδε και ούσου κήκουσεν και επικαρδίαν ανθρώπου ουκανεύει, τα οποία μάτι ανθρώπινο δεν τα είδε και αυτή ανθρώπινο δεν τα άκουσε και καρδιά ανθρώπινη δεν τα αισθάνθηκε. Τι μας περιμένει? Γι' αυτό και όταν φεύγουμε από αυτή την πλάση μας καλεί ο Κύριος για του θανάτου, τι κάνουμε? Ανοίγουν τις ψυχής μας τα μάτια και βλέπουμε τα κάλλη του ουρανού, τη Θεία Βασιλεία, τον Παράδεισο. Το έχουν πει πολλοί Άγιοι κατά τη θανή τους, αλλά και απλοί άνθρωποι, ακόμη και άπιστοι. Όπως ο Βολτέρος και Γκέτε που λένε, βλέπουμε τον Παράδεισο, βλέπουμε φως.
Και καθώς εκείνη τη δύσκολη ώρα βλέπουμε το επέκεινα στην άλλη όχθη, στη Θεία Βασιλεία, καταπλητώμεθα. Και φεύγοντας μένουμε με ανοιχτά τα μάτια και ανοιχτό το στόμα από την κατάπληξη. Γι' αυτό και μας κλείνουν και το στόμα και τα μάτια κάτι θανεί μας. Μας περιμένει λοιπόν δόξα, λαμπρότητα, μεγαλείο. Και αυτό μας στηρίζει. Και στις μέρες μας που υπάρχει απαξίωση του ανθρώπου, πολεμική κατά του Θεού ανθρώπου και κατά της Εκκλησίας, πολεμική κατά του Θεού, πολεμική κατά των πνευματικών και ηθικών αξιών. Και πάνε να μας απελπίσουν, να μας δείξουν σκοτάδι, να μας δείξουν την απόγνωση, την απαξίωση. Να μας πάνε στο μηδέν. Να επικρατήσει το σκοτάδι, να επικρατήσει ο αρχαίκακος και τα όργανα του. Με όλα τα μέσα έχουμε ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά από τη Θεία Μεταμόρφωση του Χριστού. Μας έδωσε το αποτέλεσμα. Μας έδωσε το τέλος. Μας έδωσε τη Βασιλεία. Μας έδωσε τον Παράδεισο. Και μας λέει, ό,τι και αν γίνει, εγώ θα επικρατήσω. Ό,τι και αν γίνει, το φως θα νικήσει. Ό,τι και αν γίνει, η Ανάστασή μου θα επικρατήσει. Έτσι είπε και στους Αποστόλους. Μη φοβήστε. Μη φοβήστε. Άκουσαν τη φωνή του Πατέρα. Είδαν τους προφήτας πρώτα, Μωυσή και Ηλία, γιατί στα χρόνια του Χριστού οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο Ιησούς είναι ο Ηλίας, ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Τώρα λοιπόν είδαν ότι είναι ο Υιός του Θεού, ο ενανθρωπίσας. Και έφερε και τον Ηλία και τον Μωυσή, που ήταν εκπρόσωποι του νόμου και των προφητών, για να δείξει ότι αυτή ήταν η δούλη και αυτός είναι ο Κύριος, ο ενανθρωπίσας Θεός. Και για να δείξει ακόμη, όπως δεν είναι πάλι ήμι της σημερινής ημέρας, ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει. Είναι Κύριος των ζώντων, όπως ήταν ο Ηλίας, και των νεκρών, όπως ήταν ο Μωυσής, τον οποίον εκάλεσε από τον Άδη. Από τον Άδη το Άδη εκάλεσε τον Μωυσή στο όρος Σταβόρ και ο Μωυσής ήρθε. Και από την Περίγειο που ήταν ο Ηλίας, πάνω από την ατμόσφαιρα και από τη γη καλύτερα, εκάλεσε τον Ηλία. Τον Ηλία ο οποίος ζει και ο οποίος είναι ο μακροβιότερος άνθρωπος επάνω στη γη. Έχει ηλικία περίπου, όπως είπαμε και προχθές, 3.000 ετών. Κάποιος του ευχήθηκε πολλά χρόνια, και βαστάει 3.000 χρόνια, για να πούμε και κατά αστείων τρόπων, κάτι να ελαφρύνουμε την ατμόσφαιρα. Τους εκάλεσε και συνομιλούσαν και τι λέγανε για την έξοδον αυτού. Είναι έμερε πληρούν εν Ιερουσαλήμ. Ποια έξοδο? Τη διασταυρού για το πάθος, το θάνατό του. Την έξοδο από αυτή τη ζωή, αλλά και για την Ανάσταση και την έξοδο του από αυτόν τον κόσμο με τη Θεία του Ανάληψη. Για τη Βασιλεία. Για τη Βασιλεία. Γι' αυτό μεταμόρφωση και σταυρός συνάπτονται και συνδέονται, όπως ωραία το λένε και τα συναξάρια της ημέρας. Το ένα είναι η δόξα, το άλλο είναι το πάθος. Ταπείνωση, η αδοξία, περιφρόνηση. Περιφρονεί το Ιησούς στους αιώνες, από τον αρχαίκακο και τους εχθρούς του. Περιφρονεί το Ιησούς και σταυρώνεται. Όταν κάθε ψυχή σταυρώνεται και υποφέρει μαζί ο Ιησούς, αφού έλαβε πάντο όλη την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη ουσία, όλο το ανθρώπινο φύραμα. Γι' αυτόν πάσχει ένας πιναλαίος ανθρωπίσκος, ο τελευταίος της γης, πάσχει και περιφρονείται ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αλλά θα έρθει και η δόξα. Θα έρθει και η δόξα. Άλλωστε,
ο Κύριος μιλούσε για το σταυρό του και έλεγε ότι είναι η δόξα του. Η δόξα του. Είναι δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Και δόξασόν με Πάτερ παρασύ τη δόξη ήχον παρασύ πρωτού των κόσμων είναι. Πρωτού να έρθω στον κόσμο που είχα κοντά σου. Τι είναι δόξα. Δια του σταυρού δόξα, ναι. Τι δείχνει ο σταυρός. Την αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους. Ούτω γαργάψε ο Θεός τον κόσμο. Ως τον νιόν αυτό μόνο είναι εδώ. Είναι απάσο πιστεύω σε αυτό μη απόλυτη. Αλλά η ζωή είναι όνειρο. Τι είναι δόξα του Θεού. Όταν δοξάζουμε τον Θεό, τι εννοούμε, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Δεν του προσθέτουμε δόξα. Διότι κατά το χρυσορίμανο ο Θεός είναι ανενδεής. Δεν έχει ανάγκη. Των αγαθών μου, ου χρίαν έχεις, λέει στον προφήτη, λέει ο προφήτης Δαβίδ για τον Θεό. Δεν έχει χρία, δεν έχει ανάγκη των αγαθών μας ο Θεός, αφού αυτός μας έφτιαξε. Τότε τι είναι η δόξα. Τι σημαίνει αυτό. Ότι βλέπω την αγάπη του Θεού, αυτή είναι η δόξα. Την αγάπη του Θεού σε μένα και σε όλα τα πλάσματα και σε όλη την κτήση. Αυτή την αγάπη που είναι απερινόητη, που είναι αρρύφνητη, που είναι ανίποτη, που είναι μείζον. Που υπάρχει τίποτα παραπάνω από αυτή. Και όταν τη δω αυτή, την αγάπη του Θεού έμπρακτα, γιατί ο Κύριος μας αγαπάει λόγο και αληθεία, εν έργο και αληθεία, όχι μόνο λόγο και γλώσσα, που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τότε εκπλητώμεθα, τότε εξπόμεν σε δοξολογία, σε ευχαριστία, σε ευγνωμοσύνη, μιλάμε καταπληκτικά, μιλάμε μεθυσμένοι. Και με τι είναι αυτό Κύριε, δόξα να έχεις, δόξα στο όνομά σου, δόξα στη χάρη σου, δόξα τη Αγία μεταμορφώση σου Κύριε, δόξα τη Αγία αναστάση σου Κύριε, δόξα τη Αγία σταυρώση σου Κύριε. Τι μεγάλα και τρεις μεγάλα. Το πάθος λοιπόν του Χριστού μας είναι η δόξα του. Γι' αυτό επάνω από τον σταυρωμένο Χριστό τι σημειώνουν οι αγιογράφοι μας, ο βασιλεύς της δόξης. Ο βασιλεύς της δόξης. Η δόξα του Χριστού είναι η αδοξία του. Είναι η ταπείνωσή του. Είναι η αγάπη του για μας. Έλαβε δούλου μορφήν ο Κύριος. Έγινε το δουλικό μας. Έγινε ο υπηρέτης μας. Εμείς ντρεπόμαστε να κάνουμε το δουλικό στους ανθρώπους πολλές φορές. Και βάζουμε άλλους να κάνουμε και υποτιμάμε τους ανθρώπους. Εκείνος έγινε ο δούλος των δούλων. Έλαβε δούλου μορφήν. Και μας διακονεί μέχρι σταυρού και ταφής και αναστάσεως. Και θα μας διακονεί, όπως λένε οι πατέρες με κορυφαίο τον Όσιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, θα μας διακονεί στη Βασιλεία εις αιώνας αιώνων, ατελευτήτως. Και θα έχει αφήσει ανοιχτά και τα σημεία της σταυρώσεώς του, τις πληγές του σταυρούς του, του σταυρού του που έγιναν πηγές σωτηρίας και αφέσεως, για να τις βλέπουμε και να πειθόμεθα το πόσο μας αγάπησε και μας αγαπά. Δεν είναι λοιπόν αυτή η αγάπη του Ιησού η δόξα του. Η δόξα του είναι. Είναι η δόξα του. Τι μας φέρνει από την παραμόρφωση στη μεταμόρφωση. Μας δίνει αυτό που είχαμε και χάσαμε. Και μας το δίνει τώρα μυριοπλασίως. Με τη σάρκωση, τη σταύρωση, την Ανάσταση και τα υπόλοιπα. Και μας περιμένει λοιπόν δόξα και λαμπρότητα. Δόξα και λαμπρότητα. Και καθώς έπεσαν πριν οι Απόστολοι και μαθητές στο όρος σταυρό βλέποντας τη δόξα της θεϊκής του μορφής και την εφέλη, το Άγιο Πνεύμα. Γιατί έχουμε θεοφάνεια στο όρος το θαβόρ, όπως και στον Ιορδάνη. Και ακούσει η φωνή του Θεού Πατρός και εδώ. Όπως στον Ιορδάνη, με μια προσθήκη αυτού ακούεται. Να τον ακούτε αυτόν. Άμεση αυτή η κοία. Αυτού ακούεται. Γιατί καθώς μιλούσε ο Ιησούς πριν για το πάθος και λοιπά, του είπαν οι Απόστολοι με κορυφαίο τον Πέτρο. Να μην σταυρωθεί. Να μην σταυρωθεί. Και φέρνοντας τους μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, είπε ότι ο νόμος και οι προφήτες μέχρι τον Ιησού Χριστό, μέχρι τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Από εδώ και πέρα δεν θα ακούτε πια το νόμο του προφήτες. Θα ακούτε το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και ύστερα,
αφού έπεσαν οι Απόστολοι στη γη, ύστερα από αυτή τη θεοπτία και τη δόξα, καθώς η δύναντο, έφυγε το όραμα. Κρύφτηκε. Κρύφτηκε. Και ο Ιησούς μας μόνος πια έμεινε με το σχήμα της ενανθρωπίσεώς του. Μέσα στον άνθρωπο Ιησού κατοικούσε άπαν το πλήρωμα της θεότητος, πάνω το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και Θεός είναι το Χριστό κόσμον καταλάσσον, λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Ο ταπεινός Ιησούς τώρα και σχήματι ευερθίσως άνθρωπος, τι ώρα του λέει ο Απόστολος Παύλος, έρχεται και τους κουντά και λέει σηκωθείτε. Εδώ είμαι. Τόσο άμεσα. Για μένα έγιναν αυτά. Που είμαι πηγής ταπεινός άνθρωπος, αλλά και συνάμα ύψιστος Θεός. Ύψιστος Θεός. Πάρτε θάρρος. Μην μπει το όραμα πουθενά. Σε κανέναν. Διότι οι άνθρωποι είχαν, οι Ιουδαίοι της εποχής εκείνης και οι Απόστολοι ακόμα, για τη Βασιλεία και για το μεσαινικό έργο του Χριστού, αντιλήψεις πλανεμένες, χοδροειδείς, μη πνευματικές. Και μπορούσαν να κινηθούν άκερα, να πούν οι Απόστολοι είδαμε τον Μωυσή, τον Ηλία και το ένα και τ' άλλο, και να γίνει κακό. Και πήρε τους τρεις μαθητάς, τους προκρίτους μαθητάς, για να συμβεί αυτό που λέει και στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι επιστόματος δύο ή τριών μαρτύρων, σταθεί πάνω ρήμα. Και δεν πήρε και τους άλλους, γιατί δεν έπαιρνε και τον Ιούδα μαζί. Ο Ιούδας τον μαρτυρούσε. Ούτε όμως ο Ιησούς, τι ευγένεια, δεν ήθελε να τον αφήσει μόνο του κάτω και να πούμε όλοι, όλοι αντάμα και ψωριάρης χώρη απλό ελαιός μας. Όχι. Απέναντι στον Ιούδα του, το τονίζω αυτό, ο Ιησούς Χριστός εφέρθηκε με αγάπη, με ευγένεια, με καλοσύνη, παρότι ήξερε ότι θα τον πρόδιδε και μας πόσο μας αγαπά και πόσο μας φροντίζει, παρότι ξέρει ότι αμαρτάνομαι και θα αμαρτάνομαι και τον προσβάλλουμε και τον δυσκολέψουμε και το ένα και τ' άλλο και να τον υβρίσουμε και να τον ταπεινώσουμε, και όμως μας αγαπά, μας δίνει τα αγαθά του, ανατείλει τον ίδιο αυτό πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Τι μεγαλείο! Τι μεγαλείο! Πόσο αυτό μας υποχρεώνει! Και ανέβηκαν στο βουνό, λένε οι ερμηνευτές, για να δείξουν ότι είμαστε για το ύψος. Είμαστε προορισμένοι να γίνουμε όπως είπε και ο Ιησούς μας, οι ύψεις του. Και να δείξει ακόμα πως λένε οι ύμνοι στον Εσπερινό, που ακούσαμε χθες, ότι εκείνοι που διέπρεψαν στο ύψος των αρετών θα κληρονομήσουν και το ύψος της Βασιλείας. Θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού, τη Βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό είμαστε οι ύψεις του. Γι' αυτό ο άνθρωπος θέλει πάντοτε το ύψος. Θέλει πάντοτε τον ύψιστο. Και στη συνέχεια τι λέει το Ευαγγέλιο, κατέβηκαν στα ριζά του βουνού που περίμεναν οι άλλοι Απόστολοι. Η μεταμόρφωση είναι γεγονός προσωπικό για τον καθένα μας. Συναντώ με τον Χριστό μας, τον μεταμορφωθέντα, ο οποίος μας μεταμορφώνει, μας αλλοιώνει, μας αγιάζει, μας ανεβάζει, μας κάνει δικούς του, μας κάνει τέκνα φωτόμορφα και ύστερα μας στέλνει μέσα στη ζωή και στην κοινωνία να περπατούμε ως τέκνα φωτός. Ως τέκνα φωτός
να μεταφέρουμε τη μεταμόρφωσή μας, που είναι δική του μεταμόρφωση, χάρις δική του, άκτιστη χάρις, και στον κόσμο της παραμορφώσεως, της φθοράς, του σκότους, της αμαρτίας, της πλάνης και του θανάτου και της παραφροσύνης. Χριστιανοί είναι το άλας της γης και το φως του κόσμου, όπως είπε ο Ιησούς μας στην επί του όρους ομιλία του, για τους Αποστόλους, αλλά και τους μαθητάς και χριστιανούς του και δικούς του όλων των αιώνων. Χριστιανοί αλατίζουν την κοινωνία, αλατίζουν τη ζωή, αλατίζουν τη γη, προσλαμβάνουν τον κόσμο και τον κάνουν εκκλησία, τον χριστοποιούν, τον μεταμορφώνουν. Γι' αυτό και ο Κύριος μας προτρέπει με την εκκλησία του και με τους Αγίους του και με όλα και με τη χάρη του και με τη μυστική του φωνή, τι να κάνουμε? Να συμμορφωνόμεθα με τον Ευαγγελικό του νόμο και με τα ιερά του προστάγματα, για να φύγουμε από τη δυσίμωνα μορφή της αμαρτίας και του κακού, από αυτή την παραμόρφωση μας δημιουργεί κάθε παράβαση και παρακοή, μας δημιουργεί αμαρτία, μας δημιουργεί αλωτρίωση, η απομάκρυσή μας από τον Χριστό και το θέλημά του. Γι' αυτό απαιτείται και χρειάζεται ο καλός αγώνας. Υπάρχει και κακός αγώνας. Ο καλός αγώνας για να μπούμε πάλι στην καλοσύνη του Χριστού, που είναι η Εκκλησία, γιατί ο Χριστός είναι η ενανθρώπης ευδοκία του Θεού, και ευδοκία σημαίνει καλοσύνη. Ο Χριστός είναι η καλοσύνη του Θεού χειροπιαστή. Η καλοσύνη του Θεού χειροπιαστή. Και ένα μας χρειάζεται και ένα απαιτείται. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας είπε χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Να κάνουμε λοιπόν τον καλό μας αγώνα και να συμμορφωνόμεθα προς το θέλημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η ψυχή μας και η οντότητά μας είναι φτιαγμένα για εκείνον. Οπότε ο Χριστός, η Εκκλησία, η χάρη του, τα μεγαλεία του, τι είναι? Το φυσιολογικό μας κλίμα. Τι είναι? Το ζητούμενο. Τι είναι? Αυτό που χρειάζεται η ψυχή μας. Αυτό που χρειάζεται η οντότητά μας. Αυτό το οποίο μας δικαιώνει. Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Μας δικαιώνει. Μας αθωώνει. Μας αμνηστεύει. Και καθώς η δίκη και το δίκαιο παράγει το ρήμα δείχνει, μας δείχνει το δρόμο μας. Την πορεία μας. Προς τα άνω. Άνω σχόμεν τας καρδίας. Προς το μεταμορφωμένο Χριστό. Προς τη Θεία Δόξα. Γιατί όπως είπαμε και πριν, με τη μεταμορφωσή του Χριστός μας έδειξε και της βασιλείας του τη λαμπρότητα. Θα έρθει εν δόξη. Όπως και αν ελήφθη εν δόξη. Θα έρθει εν δόξη. Κρίνει ζώντας και νεκρούς. Θα έρθει εν δόξη. Και τότε οι δίκαιοι θα λάμψωσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός ημών. Θα λάμψουν ως ο ήλιος τη βασιλεία του Πατρός των, είπε ο Χριστός. Και βλέπουμε πολλά παραδείγματα Αγίων που κατά την ώρα της μεταστάσεώς των, της αναχωρήσεώς των δια του θανάτου από αυτήν την πλάση και ζωή, έλαμψαν. Έχουμε τώρα βάσει Σόη που γιορτάζει 6 του Ιουλίου, που είδε και τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκεί κάτω στην Αφρική, στα Αλεξάνδρεια κοντά, ο οποίος καθώς είχε καλέσει τους πατέρες και αδελφούς της ερήμου, τα παιδιά του, τους αγαπημένους του, τους συντρόφους του, για να τους αποχαιρετήσει, άρχισε να λάμπει η μορφή του.
Και το ρώτησαν, ποιος ήρθε πατέρα? Ήρθαν οι προφήτες. Ποιος άλλος, οι Απόστολοι. Ποιος άλλος, Θεοτόκος. Και στο τέλος έγινε το προσωπό του ως ο ήλιος. Τώρα πατέρα ποιος ήρθε? Τώρα ήρθε ο ίδιος ο Κυριός μου Ιησούς Χριστός. Και, και μαζί με αυτή τη λαμπρότητα έφυγε. 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 Ο αείμνηστος και Άγιος, ο νεότερος των Αθηνών, Παπαπλανάς, Άγιος Νικόλαος, έλεγε στην ύφη του ότι βλέπω έναν ήλιο. Ποιος είναι η Παναγίτσα, ναι, ποιος είναι ο Χριστός, ναι. Έναν ήλιο που δεν έχω ξαναδεί. Έναν ήλιο υπέρλαμπρο. Και ήρθε κοντά μου. Και ήρθε κοντύτερα. Και πήρε τον παπουλάκο και τον πήγε στη βασιλεία του φωτός, στη βασιλεία της δόξης, στην αιώνια ζωή, στην αιώνια πατρίδα. Τι μας περιμένει λοιπόν για να παραλάβουμε, αδελφοί και πατέρες και ευγενέστε ακροατέ μου, τι μας περιμένει με τα θάνατο? Γι' αυτό υπάρχει μια ωραία εκπομπή στην τηλεόραση, να πατώ, η ζωή δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ η ζωή. Πορεία είναι εδώ. Δρόμος είναι εδώ. Γι' αυτό Ιησούς ονομάζεται και η οδός. Έτσι δεν είπε? Εγώ είμαι η οδός και η ζωή και η αλήθεια και η ανάσταση. Η οδός προς τον Πατέρα. Είναι εκείνος ο Ιησούς, λέει ο Απόστολος Παύλος προς Εφεσίους, διού την προσαγωγή νεσήκαμε προς τον Πατέρα. Είναι εκείνος για του οποίου πηγαίνουμε προς τον Πατέρα. Μας κάνει προσαγωγή. Πώς κάνουμε στα δικαστήρια βία προσαγωγή, εδώ γίνεται ελεύθερα. Μας μεταφέρει στον Πατέρα. Γι' αυτό και έλεγε μεγάλος και πολύεθρος Πασκάλ ότι δεν ζούμε, αλλά ελπίζουμε να ζήσουμε. Εδώ είναι πορεία. Εδώ φεύγουμε και όλο φεύγουμε. Και όταν ρώτησαν κάποτε έναν Άγιο, τι κάνετε πάτε, τι απήντησε, πλέομεν. Πώς πλέετε, αλλά αφού η συνέχεια κάθεστε. Κάθομαι εγώ, αλλά η ψυχή μου και η ζωή μου πορεύεται προς τη βασιλεία. Πορεύεται προς την πατρίδα. Επιθυμεί την πατρίδα. Και όπως λέει ο Αββάς Μην, όταν το ρώτησαν πώς μπορούμε να πάμε στη βασιλεία, τι απήντησε? Να σκέφτεστε τη βασιλεία και συνέχεια τη βασιλεία και ξανά τη βασιλεία και πάλι τη βασιλεία. Και τότε, χωρίς να το καταλάβετε, θα βρεθείτε εκεί. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό σκεπτόμουν το πρωί, πρωί-πρωί, ότι καθώς διαβάζουμε τα κείμενα αυτές τις μέρες και το Χριστό, το Μεταμορφωθέντα, τα Ευαγγέλια, τους κανόνες, τα πατερικά λόγια, τα συνταξάρια, καθώς για την Παναγία, τι γίνεται? Επικάθεται στις ψυχές μας και στις καρδίες μας μία χάρις ιδιαίτερη. Και νιώθουμε και εισπράττουμε ότι μία αλλίωση. Μία αλλίωση. Ανεπαίστη αλλά υπαρκτή αλλίωση. Κάτι άλλο συμβαίνει, κάτι άλλο γίνεται. Ένα μυστικό. Ένα πράγμα έτσι περίεργο με την καλή σημασία και έννοια. Είναι αυτό που λέγει ο Γιώργος Πορφύριος. Να διαβάζει τα πνευματικά βιβλία. Διαβάζει το Ευαγγέλιο. Διαβάζει τους βίους των Αγίων. Να διαβάζει τους ύμνους της Εκκλησίας. Και εδώ θα αγιάσετε χωρίς το καταλάβετε. Γιατί όλα αυτά από τα Θεόπνευστα στα Ευαγγέλια μέχρι τους υπερόχους ύμνους της Εκκλησίας που έχουν και αυτοί βιώματα, ουράνια και τα ράσινα αξάρια που είναι η βίη των Αγίων, που είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη, έχουν μέσα τους τόση χάρη. Όταν μπούμε και εμείς στο μήκος κύματός τους, όταν πάρουμε κάτι από όλα αυτά, τι κάνουμε? Το βιώνουμε. Τι κάνουμε? Πυροδοτούμε. Πυροδοτούμε τι? Τα αγαπητικά στοιχεία και το υλικό, το αγαπητικό της ύπαρξής μας. Τι άνθρωπος είναι διαγμένος από αγάπη για την αγάπη. Έλεγε ο αείμνηστος Βίκτορ Ουγκό, εάν είσαι άνθρωπος, γίνε αγάπη. Και ο ίδιος σημειώνει πάλι στους αθλίους τι υπέροχο πράγμα είναι να αγαπά κανείς. Και ακόμη λέγει, αν δεν υπήρχε κάποιος να αγαπά, θα έσβηνε ο ήλιος. Έχουμε στις ημέρες μας δυσκολίες, έχουμε μελαγχολίες, έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Τι είναι όλα αυτά στην ουσία και στην πραγματικότητα? Αξόδευτη αγάπη.
Μας έβαλε τόση αγάπη ο Κύριος μέσα μας, τόσο δυναμικό αυτό το καθομοίωση. Τόσο δυναμικό. Τέτοια προοπτική, τέτοιο πρόγραμμα όπως λέμε στα κομπιούτερ. Που πρέπει αυτά να τα καταναλώσουμε. Και πώς καταναλώνονται? Με τη λατρεία στο Θεό και με τη λάτρα και φροντίδα για τον άνθρωπο. Τον Χριστό αδελφό, αλλά και τον όποιον πλησίον συνάνθρωπο. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε ακριβώς είναι που δυσκολευόμεθα. Είναι η μελαγχολία ή τα ψυχολογικά προβλήματα, διαμαρτυρία της ίδιας της ψυχής μας απέναντι στο αυτεξουσιό μας, απέναντι στην προαιρεσή μας, είναι δύο πράγματα διαφορετικά αυτά και μαζί συμπίπτοντα, που μας λέει γιατί με αφήνετε έτσι ψυχή μας, και σε αυτά τα παρουσία θα μας ελέγξει η ψυχή μας, ο καλός εαυτός μας. Θα ελέγξει το αυτεξούσιο, την ελευθερία μας, τα δικαιώματά μας αν θέλετε. Θα μας ελέγξει και θα μας πει τι. Γιατί δεν με αφήσετε να εκφραστώ? Γιατί δεν με αφήσετε να λατρεύσω το Θεό μου? Γιατί δεν με αφήσετε να διακονήσω τον πλησίον μου? Γιατί δεν με αφήσετε να αγαπήσω? Γιατί δεν με αφήσετε να θυσιαστώ? Γιατί δεν με αφήσετε να προσφέρω? Γιατί δεν με αφήσετε να δικαιωθώ? Ποια δικαίωση του ανθρώπου? Από το κατοικό να σε καθομοίωση. Λέγει Θεός κατά χάρη. Έχει τέτοια προοπτική. Έχει τέτοιες απόλυτες τάσεις ο άνθρωπος. Γι' αυτό και δεν χορταίνει με τίποτα. Ποιες δόξες, όλες τις δόξες δεν έχεις πάρει. Πλανητάρις δεν είναι 100 φορές. Τίποτα δεν είναι αυτό. Έχει πλαστεί για τη δόξα του Θεού. Τώρα όμως που σου έλεγα για προχθές και γελάσαμε πολύ, αφήσαμε τη δόξα και πήγαμε στη λόξα. Και να τη τραβάμε. Και να πόσο κινδυνεύουμε. Και να πόσο δυσκολευόμεθα. Έχει την τάση για να πει στη δόξα του Θεού ο άνθρωπος. Όσες δόξεις ανθρώπινες και αν αποκτήσει, είναι μηδέν. Είναι μηδέν. Είναι μειών. Είναι ατίποτε. Μετά θέλει ο άνθρωπος να έχει. Τι να έχει? Τον Θεό. Έχουμε τον Θεό. Και όταν δεν έχει τον Θεό, μέσα του είναι άδειος. Και αν δεν βάλει τον Θεό η ψυχή, το έχει κενών. Τι είναι όλα αυτά που γίνονται σήμερα? Κενών ψυχής. Τρέχουν οι ψυχούλες στο ένα και στο άλλο και στο άλλο. Να γεμίσουμε με λεφτά, με ειδονές, με δόξες, με πλούτη, με υποστατικά, με σπίτι. Τι να τα κάνεις αυτά όταν η ψυχή είναι άδεια? Και όταν η ψυχή θέλει το Θεό της, και όταν η ψυχή δεν έχει το Θεό της είναι επικίνδυνη. Από αυτή τη μαραμόρφωση λοιπόν, με τη συμμόρφωση του Θεού του θέλημα, μας φέρνει ο Χριστός στη μεταμορφωσή μας. Και μεταμορφώθηκε για να μας δείξει τι μας περιμένει. Τι ήταν ο Αδάμ, τι έχασε και τι του πρέπει. Και ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, αυτό ακριβώς κάνει. Αμείβει την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή, την αλλοιώνει. Τη συναντά, την παίρνει επάνω του, έχει και αυτή την έννοια του αμείβου, και την αλλοιώνει, την καλή αλλοίωση, την ευπρεπεστάτη. Ο λαός μας, για να μαζευόμαστε, ο λαός μας, ο ένθεος ελληνικός λαός μας και κάθε ορθόδοξος λαός και κάθε ανθρώπινη ψυχή, γιατί ο Χριστός μας πήρε όλους επάνω του, αισθάνεται κάθε φορά που έρχεται η Θεία Μεταμόρφωση μια ιδιαίτερη χαρά, μυστική χαρά, ανίποτη χαρά, ανεξήγητη χαρά. Τι είναι? Το θαυβόριον φως, η άκτιση τη χάρις που ενωμένη με τη θεότητα, η οποία μας επισκέπτεται και η οποία φέρει το αγέρι στην εφέλης του όρου σταυρού του Αγίου Πνεύματος και τη φωνή του Πατρός στην ψυχή μας και στη ζωή μας και την ευλογία του μεταμορφωθέντος. Έχουμε επίσκεψη της Αγίας Τριάδος. Εκείνος με πιστεύει και με αγαπά και με ακούει, λέει ο Χριστός, εκείνος θα λάβει την επίσκεψη και μου και του Πατρός μου και του Αγίου Πνεύματος. Θα έρθουμε κοντά του και μονήν παραυτοποιήσομεν. Και θα κάνουμε διαμονή. Θα μείνουμε κοντά του. Μεγάλη χάρη του μεταμορφωθέντος και μεγάλη χαρά. Και η πατρίδα μας, η ελληνοορθόδοξη Ελλάς, υπέροχη πατρίδα μας, αγκάλιασε τη μεταμόρφωση του Χριστού από τα αρχαία εκείνα χρόνια.
πρότυπο Χριστός φέρισε και έδωσε στην Ελλάδα μας τον εαυτό του, την εκκλησία του, τη θρησκεία του, καθώς και στα άλλα έθνη. Έχουμε μία ιδιαίτερη μέθη, γι' αυτό και γεμίσαμε την πατρίδα μας, την λυτρωμένη και την αλύτρωτη, με μοναστήρια, με εκκλησίες, με παρεκκλήσια, της Θείας Μεταμορφώσεως και με προσκυνήματα. Γι' αυτό στις ψηλότερες κορυφές υπάρχουν εκκλησίες και μοναστήρια του Μεταμορφωθέντος Χριστού, του Παντοκράτορος Κυρίου, στο όρος Παντοκράτορος Κερκύρας υπάρχει Μονή της Μεταμορφώσεως, Μονή του Παντοκράτορος. Και στα Δερβενάκια που νίκησε ο Κολοκοτρώνης υπάρχει, αν πω δύο παραδείγματα, το εκκλησάκι του Αγίου Σώστη. Ο Άγιος Σώστης δεν είναι ο μάρτης σώζων, αλλά ο Σωτήρ Χριστός, ο ψυχοσώστης. Ο ψυχοσώστης. Και την ημέρα αυτή, καθώς λέει η λαογραφία, πηγαίνουν τους ασθενείς, πήγαιναν παλιά και τώρα ακόμη στην εκκλησία για να τους σώσουν εκ της νόσου, για να τους λυτρώσουν εκ των αμαρτιών. Και πηγαίνουν πολλές φορές και τα ενδύματα των ασθενών αλλά και των υγιών να διαβαστούν από τον Παπά, να αγιαστούν από τη χάρη της μεταμορφώσεως και να σωτηρευτούν, όπως λέει ακριβώς ο λαός μας, να λάβουν σωτηρία, να λάβουν σωτηρία. Μεγάλα πράγματα. Και ίσως ρωτήσει κάποιος, για να κλείσουμε, γιατί γιορτάζουμε τώρα τη μεταμόρφωση του Χριστού το μήνα Αύγουστο, γεμάτησα στις 6 και όχι 40 μέρες πρώτου Σταυρού του Χριστού, δηλαδή το Φεβρουάριο. Τότε μεταμορφώθηκε ο Ιησούς κατά τους πατέρες. 40 μέρες πρώτου πάθους. Το πάθος πρέπει να είναι 23 Μαρτίου, 40 μέρες άμα βγάλουμε από εκεί, πάει Φεβρουάριος. Λοιπόν, γιατί? Επειδή η μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού δεν χωράει στη Σαρακοστή, πέφτει πάντα μεγάλη Σαρακοστή. Δεν χωράει στη Σαρακοστή. Και με την αλλαγή του ημερολογίου είναι Μάρτιος. Λοιπόν, τι να γίνει τότε? Μεταφέρουμε αυτή τη γιορτή στο καλοκαίρι. Και μάλιστα 40 μέρες πρώτης εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που είναι 14 Σεπτεμβρίου. Γιατί η εορτή της υψώσεως επέχει τα ίσα της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Γι' αυτό και νηστεύουμε και προσκυνούμε το Σταυρό και τον Σταυρωθέντα Χριστόν κλπ. Οπότε 40 μέρες πρώτης υψώσεως βάλαν την εορτή της μεταμορφώσεως. Για να μπορούμε τι, να την εορτάζουμε. Και παλιά, από 1ης μέχρι 5ης Αυγούστου, νήστευαν οι χριστιανοί για την εορτή της μεταμορφώσεως. Και στη συνέχεια αργότερα έβαλαν από τις 7 μέχρι τις 14 και την νηστεία της Θεοτόκου. Τώρα ατόνισε κάπως η νηστεία για τον Χριστό και είναι ολόκληρη η νηστεία του 15 Αυγούστου, νηστεία για την Παναγία. Αυτά δεν τα χαλάνε. Είναι άλλωστε το ακτύπτο δίδυμο ο Ιησούς και η Μαρία. Και έτσι λοιπόν εορτάζουμε μέσα στο καλοκαιράκι την εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως και ο Ιησούς Χριστός μας, ο Κύριος, με τη μεταμόρφωση πάει για το Σταυρό και το θάνατο. Αλλά και η Κυρία Θεοτόκος, τώρα το 15 Αύγουστο με τις παρακλήσεις τα υπόλοιπα, πάει και εκείνη για το θάνατο και την Ανάστασή της. Αλλά και κάτι άλλο, μέσα στο μήνα Αύγουστο πάει και ο τρίτος μεγάλος της παρέας, ο τρίτος μεγάλος της εκκλησίας του θάνατό του, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. 29 Αυγούστου. Κάποια άλλη φορά θα πούμε και αυτά. Όλα είναι μεγαλεία. Όλα είναι θαυμαστά. Όλα είναι υπέροχα. Για τη Θεία Μεταμόρφωση θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες πολλές. Και τι να λέμε? Τίποτε. Να παραλογιζόμεθα. Να κάνουμε αδολεσχία φιλόθεη, φλιαρία παρέσει στο Θεό. Να χαιρόμαστε και μόνο και να λέμε ότι μας έρχεται από τη χαρά μας. Από τη χαρά μας. Δίνει τόση χαρά η μεταμόρφωση. Δίνει τόση χάρη. Δίνει τόση ευλογία. Τελειώνοντας, ευγενέστατοι ακροατέ μου, ας έχουμε όλοι και σήμερα και πάντα τη χάρη του μεταμορφωμένου Χριστού και να ξηθούμε και του χρόνου να εορτάσουμε. Και στην ανάγνωση των ορών που διαβάζουμε στην Εκκλησία, κάθε μέρα λέμε και το κοντάκιο της Θείας Μεταμορφώσεως. Γιατί? Για να μην ξεχνάμε τη δόξα που μας περιμένει. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και κάθε Θεία Μεταμόρφωση
να έχουμε προς τον Χριστό, προς τη Βασιλεία και προς σωτηρία, και ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος ας μεταμορφώνει και εμάς και τον κόσμο όλο σε Βασιλεία και σε Παράδεισο. Αμήν. Ευχαριστώ τον ηχολήπτη μας, ευχαριστώ όλους σας ευγενέστη ακροατέ μου και με καλό να περάσουμε και το υπόλοιπο του 15 Αυγούστου και να φτάσουμε στην κοίμηση της Θεοτόκου. Έως τότε πάλι, μέχρι την άλλη Πέμπτη, θα τα ξαναπούμε. Ο Χριστός και η Παναγία μαζί μας, χρόνια πολλά σε εορτάζοντας, ο σωτήρι του κόσμου, ιδιαίτερα με θυμό. Καλή σας νύχτα. Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.